Σκηνές απολύτου χάος καταγράφουν οι κάμερες ακτιβιστών σε προάστιο της Δαμασκού στη Συρία αμέσως μετά από μπαράζ επιδρομών. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Συρίας που εδρεύει στο Λονδίνο, περισσότεροι από 35 άμαχοι σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς σε κατοικημένες περιοχές και στην αγορά του προαστίου Καφρ Μπάτνα στην Κούτα. Στο Χαλέπι, την πλέον αιματοβαμμένη πόλη της χώρας, η ευρύτερη περιοχή παραμένει πεδίο άγριων συγκρούσεων. Οι τζιχαντιστές μετά από πολλές ώρες μάχες κατέλαβαν την Κούφρα. Η πόλη είναι ρυπωμένη και τα κτίρια γαζωμένα και κατεστραμμένα από την ανταλλαγή πυρών. Δημοσιογράφος και εικονολήπτης της τσεχικής τηλεόρασης κατέγραψαν τα όσα διαδραματίζονται στην πόλη Τζομπάρ. Σε σημαντικό βαθμό είναι ερημωμένη, με τους μόνους που παραμένουν στις θέσεις τους να είναι οι κυβερνητικοί στρατιώτες και οι ανταρτικές δυνάμεις που χωρίζονται από έναν δρόμο. Οι αντιμαχόμενες πλευρές έχουν δημιουργήσει σύρακες για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς τους και να εξαπολύουν επιθέσεις.